Καταρχήν να πω ότι συμπαραστέκομαι στο αίτημα που έχει στείλει η τοπική κοινότητα της Νέας Σάντας, ούτως ώστε να είναι κοινότητα του προσφυγικού ποντιακού ελληνισμού. Αυτό το οποίο έχει στείλει ως αίτημα και έχει κατατεθεί στα πρακτικά. Οι αυτοδιοικούμενες κοινότητες στην Τουρκοκρατία κατόρθωσαν, επειδή ακριβώς χωρίς να υπάρχει κάποιο νομικό πλαίσιο, κατόρθωσαν να εκφράσουν τις δυνατότητες του ελληνισμού και πραγματικά να δράσουν με τρόπο ο οποίος έχει μείνει και σε πολιτικό αλλά και σε οικονομικό επίπεδο, σε κατά τρόπον ο οποίος ήταν υποδειγματικός για όλη την ανθρώπινη ιστορία. Να μην ξεχνάμε τα αμπελάκια, το τι κάνανε οι κοινότητες αυτές και τι επιχειρηματικές ακόμα εξελίξεις μπορούσαν να έχουν. Ο Ίων Δραγούμης, και σας είπα κύριε Υφυπουργέ, σας είπα και στην Επιτροπή να διαβάσετε, να βρείτε το σχετικό χωρίο στο βιβλίο του Ίωνος Δραγούμη «Ο Ελληνισμός μου και οι Έλληνες», όπου αντιδιαστέλει τη λειτουργία των κοινοτήτων υπό τουρκική τουρκοκρατία με τις κοινότητες, με τους δήμους που υπήρχαν στην ελεύθερη Ελλάδα και καταδεικνύει γιατί είναι καλύτερες εκείνες εκεί. Ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Υπουργός είπαν στις ομιλίες τους ότι πρέπει να αλλάξει το κράτος. Και δήθεν ένας τρόπος με τον οποίο θα ξεκινήσουν αυτή την αλλαγή του κράτους, το οποίο δεν μας αρέσει, δεν μας αρμόζει, αυτά είναι τα λόγια που χρησιμοποίησαν και ο Υπουργός και ο Πρωθυπουργός, είναι η αναβάθμιση αυτής της τοπική αυτοδιοίκηση που επιχειρείται με το σχέδιο Καλλικράτης. Αυτό το κράτος δεν θα κάνετε ποτέ για αυτό το κράτος εσείς του ΠΑΣΟΚ μία αυτοκριτική? Ο κύριος Πρωθυπουργός που ήταν επί χρόνια πρωτοκλασσάτος υπουργός δεν έχει καμία ευθύνη στο κράτος αυτό που έχει δημιουργηθεί? Αυτοί οι χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι, εκατοντάδες χιλιάδες, από ποιους ακριβώς διορίστηκαν? Από εσάς και από τον άλλο εαυτό σας στη Νέα Δημοκρατία. Αυτή δεν είναι η πραγματικότητα? Γιατί έρχεστε τώρα και κατηγορείτε? Κατηγορείτε εμάς? Ενώ κυβερνάτε δικτατορικός και κομματοκρατικός, ξαφνικά όταν υπάρχει ένα πρόβλημα όπως τώρα με τις ομολογίες δωροδοκίας του κυρίου Μαντέλη, ξαφνικά θυμάστε το πολιτικό κόσμο και το πολιτικό σύστημα. Τώρα θέλετε συνενόχους. Τώρα θέλετε να μοιράσετε την ευθύνη. Όταν έχετε όμως την εξουσία όπως την είχατε με το παρόν νομοσχέδιο, βλέπουμε πώς συμπεριφέρεστε. Και για να πω ότι όταν έγινε η ανακοίνωση ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα με τα κόμματα του ΠΑΣΟΚ και με τη Νέα Δημοκρατία, φυσικά με πρωτοβουλία της γερμανικής δικαιοσύνης και λόγω επιχειρηματικών πολέμων με αμερικανικά συμφέροντα της Siemens, εκεί λοιπόν υπάρχει ένα θέμα που είπαν ότι υπήρχαν το 2000 ένα εκατομμύριο ευρώ στο ΠΑΣΟΚ, ένα στη Νέα Δημοκρατία και 280.000 ευρώ σε ένα άλλο κόμμα το οποίο υπήρχε το 2000 και δεν υπάρχει σήμερα. Και απευθύνω ένα ερώτημα προς τη Νέα Δημοκρατία. Για μήπως έχετε κάποια στελέχη στο κόμμα σας που ήταν σε εκείνο το κόμμα? Ο κύριος Υφυπουργός πριν μας είπε ότι όσοι ασχολούμαστε με τις τοπικές κοινωνίες και με τα αιτήματά τους είναι λαϊκιστικό. Θα έπρεπε εδώ να ψέλνουμε οσανά στον κύριο Ραγκούση που σκέφτηκε, επιτέλους έκανε την τρομερή διοικητική τομή που δεν έχει ξαναγίνει στον κόσμο. Εγώ, κύριε Υφυπουργέ, δέχομαι το χαρακτηρισμό του λαϊκιστή, διότι έχω ευθύνη απέναντι στο έθνος σύμφωνα με το Σύνταγμα και ευθύνη απέναντι σε αυτούς που με ψήφισαν. Ούτε ευθύνη έχω να συμμορφώνω με τη Λέσχη Μπίλντεμπεργκ, ούτε με στοές, ούτε με επιχειρηματικά συμφέροντα τύπου Siemens. Εγώ λοιπόν δηλώνω λαϊκιστής και γι' αυτό θα ασχοληθώ με τον νομό μου. Πότε ακριβώς κάνατε διαβούλευση στο νομό Σερών? Στο σχέδιο το οποίο είχατε, στο προσχέδιο το οποίο αναφέρατε, υπήρχαν δύο σχέδια. Υπήρχε ένα με 7 δήμους και ένα με 8. Πότε ζητήσατε τη δική μου γνώμη? Σε ποιο στάδιο? Εδώ πέρα σας προκαλώ. Μην μιλάτε αυτή τη στιγμή. Σας απευθύνω μία ερώτηση, κύριε Ντόλιο. Σας απευθύνω μία ερώτηση. Πότε ακριβώς, σε ποιο στάδιο είχα εγώ το δικαίωμα ως βουλευτής να εκφέρω την άποψή μου? Πείτε μου. Μας κοροϊδεύετε δηλαδή? Η συνεδρίαση των Ομαρχιακών Επιτροπών και των Κυβερνητικών Βουλευτών είναι διαβούλευση? Και μάλιστα εμείς οι βουλευτές αντιπολιτεύσεως μάθαμε από τις εφημερίδες όπου διέρευσαν οι κυβερνητικοί βουλευτές τα σχέδια τα οποία υπήρχαν, είχε κατά νου η κυβέρνηση. Αυτό το μάθαμε δηλαδή τελικά από τις εφημερίδες? Αυτή ήταν η διαβούλευση στην οποία θα έπρεπε να συμμετάσχουμε? Και θα έρθω σε ένα ζήτημα.
Έχετε μία λαγνία με τους αριθμούς και όλη η αναδιοργάνωση που θέλετε να κάνετε έχει σχέση με τους αριθμούς. Εγώ θα σας μιλήσω για τον Δήμο Λευκώνα, που έχει 3.800 κατοίκους, ενώ δίπλα του βρίσκεται ο Δήμος Σερών με 57.000 κατοίκους. Έχει υποδομές, έχει τεχνική και οικονομική υπηρεσία, έχει δημαρχείο, έχει πάρει διαχειριστική επάρκεια για το ΕΣΠΑ, δεν έχει καθόλου χρέη. Έκανε λοιπόν όλα τα χρόνια αυτά αυτός ο Δήμος ό,τι ακριβώς του ζητούσε το κράτος, ήταν πρότυπο και έρχεται και τον καταργείτε. Και μάλιστα τον καταργείτε και δεν δέχεστε ούτε το αυτονόητο δικαίωμά του να ενταχθεί μαζί με άλλους Δήμους, όπως ήρθανε μέχρι και χθες, ήρθαν και στο γραφείο σας και ζήτησαν και κυβερνητικοί βουλευτές και δήμαρχοι, ζητήσανε να γίνουν οι Δήμοι Στριμονικού, Καπετάν Μητρούση, Σκουτάριος και Λευκώνα, με έδρα τον Λευκώνα, σας το ζητήσανε αυτό και εσείς το αγνοείτε. Άρα για πια... Κύριε Πολατίδη, μιλάτε. Τέλειωσε ο χρόνος. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε.